Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η οικονομική σας ενημέρωση από τον οικονομικό ταχυδρόμο OT.gr. Νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες ως απάντηση στο υψηλό κόστος για τη στέγη αλλά και οικονομικά μέτρα στήριξης για την οικογένεια προανήγγειλε μετά τις ευρωεκλογές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δήμερη μάχη με αιχμή την ακρίβεια ξεκινά από σήμερα στη Βουλή. Ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης ζωντανά στον οικονομικό ταχυδρόμο για το κυβερνητικό σχέδιο που βάζει φρένο στις πρακτικές των πολυεθνικών. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για το πάγωμα των επιτοκίων για χρέη στην εφορία. Πώς διαμορφώνονται οι νέες χρεώσεις για τους οφειλέτες. Νέα μέτρα στήριξης για την οικογένεια και προθετικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της ελάφρυνσης από το υψηλό κόστος για τη στέγη προανήγγειλε για μετά τις ευρωεκλογές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό. Τόνισε ότι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να στηριχθούν οι νέες οικογένειες με οικονομικά κίνητρα, προσθέτοντας πάντως πως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπογράμμισε επίσης τις δυνατότητες συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, με παροχή περισσότερων κινήτρων σε επιχειρήσεις που προσφέρουν παροχές στους εργαζόμενους τους, υποστήριξη των οικογενειών τους, φέροντας ως παράδειγμα κάποια φορολογικά κίνητρα για παροχή περισσότερων δωρεάν παιδιατρικών εξετάσεων. Πάμε να δούμε, ωστόσο, τι ανέφερε σε αυτό το σημείο ο Πρωθυπουργός. Είναι και δημογραφικό, είναι και κοινωνικό, είναι και εθνικό πρόβλημα. Η κυβέρνησή μας το έχει αντιμετωπίσει ολιστικά, αλλά θέλω να αποσαφηνίσω εδώ ότι οι δημογραφικές τάσεις, ειδικά ως προς τον αριθμό των γεννήσεων, αλλάζουν πολύ αργά. Άρα τα αποτελέσματα της όποιας πολιτικής σήμερα θα αρχίσουν να φαίνονται σε κάποια χρόνια. Μετά τις αποφάσεις για επιβολή προστήμων κατά της ηθοποιίας μπύρας AB InBev το 2019 και κατά της Valve και των κατασκευαστών βίντεο παιχνιδιών το 2021, η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο ύψους 337,5 εκατομμυρίων ευρώ στην πολυεθνική με έδρα της ΗΠΑ Μοντελές για παρεμπόδιση του διασυνοριακού εμπορίου σοκολάτας, μπισκότων και προϊόντων καφέ μεταξύ των κρατών μελών κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Έρευνας. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συγχωρείτε. Η έρευνα της Επιτροπής που ξεκίνησε το 2019 και αφορά τις παράνομες πρακτικές της πολυεθνικής επί 14 ολόκληρα χρόνια σε ευρωπαϊκές αγορές, διαπίστωσε ότι η Μοντελέζ έπληξε τη βασική αρχή της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων του Λεζέ Φερ, που βρίσκεται στην καρδιά του ευρωπαϊκού γίγνεσθε. Η Μοντελέζ με έδρα της ΗΠΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σοκολάτας και μπισκότων παγκοσμίως. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει γνωστές μάρκες σοκολάτας και μπισκότων, αλλά και μάρκες καφέ, όπως για παράδειγμα μέχρι πρότινος ήταν η Jacobs και η Velour Noir. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Αλέξη Πατέλη, επικεφαλή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Γεια σας, κύριε Πατέλη. Γεια σας, καλησπέρα σε όλες και όλους. Λοιπόν, νομίζω ότι η κουβέντα γενικότερα και πριν τώρα τις ευρωεκλογές, είμαστε πολύ κοντά σε 9 Ιουνίου, έχει στραφεί στο θέμα της ακρίβειας. Είχαμε και από τον Πρωθυπουργό, έστειλε την επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν για τις πρακτικές ουσιαστικά που εφαρμόζουν οι πολυεθνικές, ότι πολλούν τα προϊόντα τους πολύ ακριβότερα στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας, νομίζω, και σε άλλες χώρες. Και το θέμα είναι τι περιμένετε εσείς, ποιο είναι το σχέδιό σας, τι στόχο έχει αυτή η επιστολή, κύριε Πατέλη. Καταρχήν, καλησπέρα και πάλι. Καταρχήν, να εξηγήσουμε λίγο για τους τηλεθεατές τι ακριβώς είναι το πρόβλημα και ποια είναι η πρακτική μερικών πολυεθνικών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 27 χώρες με μια ελεύθερη αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θεωρητικά θα μπορούσα εγώ, αν βρω ένα προϊόν πιο φθηνό σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάω να το αγοράσω και να το επανεισάγω στη χώρα μου και να το πουλήσω πιο φτηνά. Mm-hmm. Αυτό είναι το λεγόμενο arbitrage. Mm-hmm. Τι κάνουν όμως κάποιες πολυεθνικές για να σταματήσουν, για να την κάνουν πιο δύσκολη αυτή την πρακτική? Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι έχουμε ένα σαμπουάν. Μπορεί αυτό το σαμπουάν να πουλιέται σε διαφορετική συσκευασία σε κάθε χώρα. Μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο ή λίγο μικρότερο. Μπορεί να πουλιέται με διαφορετικό όνομα ή με λίγο διαφορετική
λίγο διαφορετικό περιεχόμενο, ώστε να είναι δύσκολο για κάποιον να το εισάγει. Η πολυεθνική θα πει ότι υπάρχουν διαφορετικά γούστα και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και 27 διαφορετικές χώρες. Μπορεί όμως και να προβεί και σε περαιτέρω ενέργειες, όπως και έγινε και στην περίπτωση του προστίμου που αναφέρατε πριν, δηλαδή μια πολυεθνική να απαγορέψει, να μην πουλήσει το προϊόν της σε μια εταιρεία η οποία θέλει να κάνει αυτή τη μεταπόληση από μια φτηνή χώρα σε μια πιο ακριβή. Ή μπορεί να περιορίσει στο σούπερ μάρκετ ή στον εγχοντρέμπορα ή στο λιανέμπορα τις ποσότητες που επιτρέπεται να αγοράσει από την πολυεθνική. Όλες λοιπόν αυτές οι πρακτικές τι κάνουν, ουσιαστικά καταστρατηγούν την έννοια της ενιαίας αγοράς. Δηλαδή, αν πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα προϊόντα που πουλούνται είναι όλα τα ίδια σε όλες τις πολιτείες, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ισχύει αυτό. Τι κάνει ο Πρωθυπουργός? Ναι, πείτε μου. Ναι, οπότε εμείς τι περιμένουμε, δηλαδή, να διορθωθεί αυτό? Προφανώς και δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα. Προφανώς είναι και πρόβλημα και άλλων χωρών. Εκεί τι περιμένουμε από την Κομισιόν να κάνει? Όχι μόνο δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα, αλλά προφανώς δεν μπορούμε μόνο εμείς να λύσουμε το θέμα με τις πολυεθνικές. Εδώ όμως, όπως ξέρουμε, έχουμε τις ευρωεκλογές σε μερικές εβδομάδες. Ανοίγει ένας καινούριος κύκλος, μια καινούρια κομισιόν η οποία θα βγει από τις ευρωεκλογές. Υπάρχει επίσης η έκθεση του Λέτα, του πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας, και του Ντράγκη που θα έρθει το καλοκαίρι, που ζητάνε ενέργειες για να γίνει πραγματική αυτή η νέα αγορά της Ευρώπης. Άρα λοιπόν, η επιστολή του Πρωθυπουργού τι λέει? Κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε τη δικιά μας πρόταση, να τη συμπεριλάβετε στις ενέργειες που θα κάνει η καινούρια Κομισιόν, στις προτεραιότητές της, και να δούμε τι πρακτικές από αυτές που ακολουθούν σήμερα οι πολυεθνικές μπορούμε να απαγορέψουμε, πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα πρόστιμα και, εν πάση περιπτώσει, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς όφελος όλων των Ελλήνων, όλων των Ευρωπαίων, συγγνώμη, καταναλωτών. Άρα και γι' αυτό επέλεξε και ο Πρωθυπουργός να τη στείλει τώρα, γιατί όντως είμαστε σε μια περίοδο που είναι προς το τέλος, ας πούμε. Αυτή είναι η Κομισιόν, θα έρθει μια νέα, άρα ουσιαστικά η νέα Κομισιόν να έχει ήδη το task, δηλαδή να μην χάσουμε περαιτέρω χρόνο, κάπως έτσι. Τώρα τίθεται η συζήτηση, τώρα μπαίνουν όλα τα χαρτιά στο τραπέζι, τώρα συζητάνε όλοι ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της επόμενης Κομισιόν. Οπότε ξεκινάμε νωρίς, ώστε να ανέβει αυτό το θέμα στις προτεραιότητες. Και να πούμε ότι η κυρία Φόντερ Λάιν απάντησε και δήλωσε ότι ναι, την ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Προφανώς δεν ξέρουμε αν θα επανεκλεγεί η πρόεδρος, αλλά σε κάθε περίπτωση ότι είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει και πολλές άλλες χώρες. Να πούμε επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι ο Πρωθυπουργός έχει σταδιακά με τα χρόνια αποκτήσει μια σχετική αξιοπιστία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα πρότεινε το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού στον COVID. Η Ελλάδα πρότεινε το πλαφόν για την τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο και τελικά υιοθετήθηκε. Η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες που είχαν προτείνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν οι προτάσεις της Ελλάδας πλέον λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Και αυτό είναι κάτι ακόμα που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Νομίζω ότι έχει περάσει ο καιρός που πλέον ήμασταν το μαύρο πρόβατο, κύριε Πατέλη, και όντως φαίνεται και από αυτά που είπατε. Τώρα, επειδή έχει γίνει και πολλής λόγος στη δημόσια συζήτηση για τη μείωση του ΦΠΑ, το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγα και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι δεν μας βγαίνει ο λογαριασμός. Είδα ότι το ζήτησαν και οι ίδιοι οι βιομήχανοι, τη μείωση του ΦΠΑ. Από όσο ξέρουμε και όλα, ο ΦΠΑ ήταν και ο φόρος αυτός ο οποίος έφερε υπερέσοδα στον προϋπολογισμό. Γιατί δεν το σκέφτεστε καθόλου να προχωρήσετε σε μία, αν όχι, φαντάζομαι όχι να πάμε στο μηδενικό ΦΠΑ, μία ελάφρυνση τέλος πάντων του ΦΠΑ ώστε να μπορέσουν να κατέβουν οι τιμές? Και μόνο το ότι το συμφωνούν οι βιομήχανοι θα έπρεπε και αυτό από μόνο του να χτυπήσει κάποια καμπανάκια. Προφανώς συμφωνούν, διότι υπολογίζουν ότι σε περίπτωση μείωσης του ΦΠΑ εκείνοι θα κερδίσουν τη διαφορά και δεν θα αναγκαστούν να μειώσουν τις τιμές, αλλά θα βάλουν τα επιπλέον χρήματα στην τσέπη τους. Το ερώτημα αυτό το έχουμε απαντήσει πολλές φορές. Η μείωση του ΦΠΑ απλά δεν θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Κοστίζει πάρα πολύ. Τα χρήματα αυτά είναι προτιμότερο να πάνε σε κάποια άλλη ενέργεια, όπως στην υγεία ή στην παιδεία.
Και φυσικά καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα της ακρίβειας, το πρόβλημα της ακρίβειας αποτελεσματικά και σε διάστημα χρόνου με απλά μειώσεις του ΦΠΑ. Να ρωτήσω κάτι, γιατί το ακούω συχνά που λέτε ότι δεν θα περάσει και πολλές φορές αυτό γίνεται, δεν περνάει η μείωση του ΦΠΑ. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ώστε να διασφαλίσετε εσείς ότι θα περάσει η μείωση του ΦΠΑ. Κοιτάξτε, δοκιμάσαμε και τη μείωση κατά τη διάρκεια του COVID, δεν λειτουργήσε όπως θα περίμενε κανείς και σας ξαναλέω ότι αν βάλει κανείς και τα βάλει κάτω τα νούμερα και δει πόσο θα κόστιζε μια τέτοια παρέμβαση και εν τέλει πόσο όφελος θα είχε, τα συν και τα πλην δεν βγάζουν το σωστό αποτέλεσμα. Στην Ισπανία δηλαδή και στην Κύπρο όπου μειώθηκαν σε κάποια αγαθά, σε κάποια πολύ βασικά αγαθά, δεν είχαν τα ανάλογα αποτελέσματα και εκεί? Όχι, και φυσικά σε μερικά έχουν αναγκαστεί να τα ξαναυξήσουν. Είναι κάτι τελείως προσωρινό. Λοιπόν, να σας πάρω λίγο από το, έτσι, το θέμα της... Αν επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Η οικονομία της Ελλάδας πάει πολύ καλύτερα από την Ισπανία. Πριν από μερικά χρόνια εμείς είχαμε ψηλότερη ανεργία από την Ισπανία. Τώρα έχουμε χαμηλότερη. Είναι ένας σωροδείκτες. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας δεν έχει βοηθήσει τον κόσμο. Και νομίζω ότι είναι λάθος να χρησιμοποιούμε την Ισπανία ως παράδειγμα, γιατί δεν τα έχει πάει τόσο καλά. Λοιπόν, να σας πάρω λίγο έτσι από το θέμα της ακρίβειας. Καταλαβαίνω ότι πολλούς ενδιαφέρει και είναι και πιο εύκολα κατανοητό ίσως σε όλους μας, γιατί το βλέπουμε άμεσα στην τσέπη μας. Εγώ θα ήθελα να πάω όμως σε ένα άλλο θέμα, καθώς ο Ιούνιος είναι ένας πολύ σημαντικός μήνας. Θα έχουμε τους νέους στόχους, τους νέους δημοσιονομικούς στόχους, τους οποίους για την επόμενη τετραετία θα πρέπει να τους ακολουθούμε πιστά ως Ευαγγέλιο, να είναι το Ευαγγέλιο μας για το πώς θα κινήσετε κι εσείς και την πολιτική που θα ακολουθείτε και το πρόγραμμα και τα μέτρα που θα υπάρχουν. Θα ήθελα να μου πείτε έτσι ένα-δυο σχόλια πάνω σε αυτό τους νέους κανόνες. Κοιτάξτε, είναι δύο πράγματα που θα ήθελα να πω. Καταρχήν, αλλάζει το πλαίσιο. Δεν είναι όπως αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα, ότι δηλαδή κάθε χώρα έχει ένα στόχο 2% πλεώνασμα, 1% πλεώνασμα ή κάτι τέτοιο. Ο στόχος πλέον είναι με βάση το νέο πλαίσιο που συμφωνήθηκε πέρσι ανάμεσα στις χώρες και ορίζεται με βάση στο ρυθμό αύξησης των δαπανών του κράτους. Δηλαδή, κάθε χώρα έχει ένα όριο πάνω από το οποίο δεν επιτρέπεται να αυξήσει τις δαπάνες της, τις κρατικές δαπάνες. Ή μάλλον, αν θέλει να τις αυξήσει, πρέπει να βρει και κάποιο αντίστοιχο αντιστάθμισμα. Άρα, λοιπόν, αλλάζει λίγο η φιλοσοφία. Και αυτό που είχαμε πάντα στο μυαλό μας, ότι δημιουργούμε ένα δημοσιονομικό απόθεμα διότι έχουμε υπεραπόδοση των φόρων ή της οικονομίας για ένα διάστημα, αυτό πάβει να ισχύει, γιατί η Κομισιόν πλέον εξετάζει την κάθε χώρα στον κύκλο της. Δηλαδή, αν μια χρονιά τα πάει πολύ καλύτερα, αυτό απλώς δημιουργεί ένα μαξιλάρι για την Κομισιόν την επόμενη χρονιά να τα πάει χειρότερα. Αυτό θα το δούμε στην πράξη. Γιατί τώρα ξεκινάει αυτό το πλαίσιο για όλες τις χώρες. Το δεύτερο σχόλιο όμως που ήθελα να κάνω είναι ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, πάει πολύ καλύτερα και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πολλές άλλες χώρες. Δηλαδή, πέρσι το πλεώνασμα, όπως ξέρουμε, έκλεισε υψηλότερο των στόχων. Για φέτος ο προϋπολογισμός έχει ξεκινήσει σχετικά καλά. Υπάρχει μια προβολή ότι το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίζει να πέφτει. Αν δούμε μερικές άλλες χώρες, για παράδειγμα Ιταλία, Γαλλία και άλλες χώρες, θα δούμε ότι έχουν πολύ υψηλότερα ελλείμματα από τα ελληνικά και χρέος το οποίο δεν βρίσκεται σε καθοδική πορεία. Μάλιστα, υπάρχει μια σειρά από χωρών οι οποίες, αν εφαρμοζόταν το προηγούμενο πλαίσιο και τώρα, θα ήταν αναγκασμένες να λάβουν μέτρα. Στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος θα μπαίνανε, ναι. Σωστά. Λοιπόν, σωστά, η χώρα μας δεν είναι σε αυτό το πλαίσιο ακόμα. Κύριε Πατέλη, σίγουρα μπορούμε να συζητάμε για ώρες. Είναι πολλά τα θέματα και το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι στην οικονομία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, και εμείς εδώ η οικονομική σας ενημέρωση ολοκληρώθηκε. Καλό σας απόγευμα.